Άσκηση 8α ομάδα. Να αποδείξουμε, ζητάει ότι τα παρακάτω πολυόνυμα δεν έχουν παράγοντα της μορφής χήμιο ρο. Όπως γνωρίζουμε, το χ θα είναι παράγοντας πολυόνιμου πολιωνύμου π-χ, αν και μόνο αν, σύμφωνα με το θεώρημα που έχουμε αποδείξει, το π του ρο είναι 0. Δηλαδή, στην πρώτη περίπτωση το π του ρο θα είναι το 4 ρό στην τετάρτη, συν 7 ρο στο τετράγωνο συν 12. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να είναι 0. Αν το προσέξουμε όμως αυτό είναι άτομο, δεν είναι δυνατόν να ισχύει. Γιατί, Γιατί και το 4 ρο στην τετάρτη επειδή είναι υψωμένο σε άρτια δύναμη είναι μεγαλύτερο ίσω του 0 και το 7 ρο στο τετράγωνο είναι μεγαλύτερο ίσω του 0 και βέβαια το 12 είναι μεγαλύτερο του 0. Συνεπώ το άθροισμα αυτό 4 ρο στην Τετάρτη και 7 ρο στο Τετράγωνο και 12 είναι σίγουρα θετικό αριθμό. Για την ακρίβεια είναι μεγαλύτερο ίσο του 12. Στη χειρότερη περίπτωση μπορεί να είναι 12 αν το ρο είναι 0. Αποκλείεται πάντω να είναι 0. Άρα αποκλείεται το π του χ να έχει παράγοντα χ -ρ. Άρα λοιπόν το π του χ δεν έχει παράγοντα τη μορφή χ με και για το δεύτερο μου μπορούμε να πούμε Λίγο πιο συνοπτικά τώρα ότι το Q του ρο θα πρέπει να είναι 0 αν και μόνο αν το μείον 5 επι ρο στην έκτη, μείον 3 ρο στο τετράγωνο, μείον 4 είναι ίσο με 0. Πράγμα επίση άτοπο. Γιατί? Γιατί πάλι είναι υψωμένα όλα αυτά σε άρτιε δυνάμει, άρα το μείον 5 ρο στην έκτη είναι μικρότερο ή ίσο του 0 το μείον 3 ρο στο τετράγωνο είναι μικρότερο ίσο του μηδενό, το μείον 4 είναι μικρότερο του μηδενό. Άρα λοιπόν το άθροισμά του, δηλαδή το μείον 5 ρο στην έκτη, μείον 3 ρο στο τετράγωνο, μείον 4, είναι σίγουρα αρνητικό. Για την ακρίβεια είναι μικρότερο ίσο του πλην 4, ακόμα στη χειρότερη περίπτωση και αν το ρο είναι 0. Άρα λοιπόν πάλι το πολυόνιμο Q του Χ δεν μπορεί να έχει παράγοντα της μορφής χ